Παρακαλώ, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με ενδιαφέρον τον κύριο Κουτσούμπα. Θέλω να κάνω μία έκκληση να σταματήσουμε τις δίκες προθέσεων και να συμφωνήσουμε άπαντες ότι οποιαδήποτε κοινοβουλευτική δυνατότητα δίνεται για διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και για το τι έχει γίνει με την αμαρτωλή σύμβαση 717, θα την αξιοποιήσουμε όλοι και θα υπερψηφίσουμε οποιαδήποτε πρόταση κατατίθεται. Να τερματίσουμε λοιπόν τις δίκες προθέσεων και να μιλήσουμε επί της ουσίας. Και η συζήτηση επί της ουσίας, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορεί να παρεκκλίνει από τα αίτια τα οποία υπήρχαν ταυτοχρόνως την μοιραία εκείνη νύχτα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απεραντολογήσουμε ούτε εντός της αίθουσας της Ολομέλειας, ούτε βεβαίως στην υποσυγκρότηση Εξεταστική Επιτροπή. Και τι θέλω να πω, ότι το βασικό ερώτημα είναι ότι μπορούσε να αποφευχθεί το συγκλονιστικό αυτό δυστύχημα. Μπορούσε, εάν συνέτρεχαν ή αν συνέτρεχε ένας από τους τρεις παρακάτω, μία από τις τρεις παρακάτω συνθήκες. Δεν ήταν πλήρως ακατάλληλος ο σταθμάρχης. Λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση της Λάρισας, η οποία μετά την πυρκαγιά του Ιουλίου του 19 για λίγες χιλιάδες ευρώ δεν επιδιορθώθηκε, ή αν λειτουργούσε το κέντρο δευτεροβάθμιου ελέγχου στα κεντρικά του ΟΣΕ. Άκουσα και άλλες ερμηνείες που λένε ότι εάν η αγορά ήταν κλειστή και κρατική μόνο, δεν υπήρχε περίπτωση δυστυχήματος. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτή η θέση δεν αντέχει στον έλεγχο αληθείας, διότι πάρα πολύ σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα έχουν γίνει και στην πάλι ποτέ Σοβιετική Ένωση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στο τι συνέβη σε αυτή την περίοδο και τι συνέβη βεβαίως πάρα πολύ κοντά στην περίοδο του δυστυχήματος. Άκουσα πάρα πολλές κριτικές και για τη δική μας τη διακυβέρνηση. Τι παραλάβαμε εμείς το 2015, κύριοι και κυρίες βουλευτές? Ένα απαξιωμένο και εγκαταλειμμένο σιδηρόδρομο. Μηδενικό εξυγχρονισμό του κεντρικού δικτύου και της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή προς Πάτρα χωρίς χρηματοδότηση. Περιφερειακές γραμμές χωρίς μελέτες. Και, προσέξτε, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών 20 εκατομμύρια υλικών αναξιοποίητα να κάθονται. Και τι παραδώσαμε? Ανατάξαμε το δίκτυο, ολοκληρώσαμε την ηλεκτροκίνηση, ολοκληρώσαμε τις σύραγγες και κατεβάσαμε τη γραμμή από τον Μπράλο και το Γοργοπόταμο. Το 2017 έγινε αυτό. Για μια γραμμή που είχε φτιαχτεί 130-140 χρόνια πριν. Γιατί ήταν στα βουνά? Για να μην τη χτυπάνε τα εχθρικά πλοία. Να μην τη φτάνουν. Και η Ελλάδα μέχρι το 2017 είχε τη γραμμή που πήγαινε από την ορεινή διαδρομή. Η δική μας διακυβέρνηση την κατέβασε λοιπόν τη γραμμή κάτω. Και ήρθε και η Επίτροπος να επιθεωρήσει ότι ολοκληρώθηκε στο Άτης της Θωρέας. Το μεγαλύτερο βαλκανικό τούνελ. Αυτά σας παραδώσαμε. Αυτά σας παραδώσαμε και μετά ήρθε η μεθοδευμένη εγκατάλειψη του σιδηροδρόμου. Μεθοδευμένη εγκατάλειψη. Ιούλιος του 2022 ήταν μια μέρα όπου η χώρα σταμάτησε να έχει σιδηρόδρομο. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας. Αναρωτιόταν πολύ γιατί φωνάζουμε. Αναρωτιόταν πολύ γιατί θέτουμε το ζήτημα. Είχαμε προειδοποίηση, όχι μόνο εμείς. Είχαν προειδοποίηση οι μηχανοδηγοί. Με δηλώσεις, όχι, με εξώδικα στην πολιτική ηγεσία. Δεν τα ήξερα αυτά ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης? Το επιτελικό κράτος δεν ενημερώθηκε εγκαίρως? Καταθέτω στα πρακτικά τα εξώδικα, τα αλλεπάλληλα που κατέθεσαν οι μηχανοδηγοί και οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο. Και εντάξει, δεν είδαν τα εξώδικα. Εφημερίδες δεν διαβάζει το επιτελικό κράτος? Τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα για τα προβλήματα του δικτύου δεν τα ήξερε? Καταθέτω ενδεικτικά δημοσιεύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν διάβαζε εφημερίδες. Ας πάμε παρακάτω. Στον κοινοβουλευτικό έλεγχο 65 ερωτήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάσταση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα. Ελάχιστες απαντήθηκαν. Και μάλιστα
χαρακτηριστικά λίγα 24 ώρα πριν το δυστύχημα, κούναγε το δάχτυλο στο βουλευτή μας της Μαγνησίας, τον κύριο Μεϊκόπουλο, ο κύριος Καραμαλής, και του έλεγε είναι ντροπή να μιλάτε για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Ενδεικτικές ερωτήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τις καταθέτω. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη σύμβαση 717. Λέτε ότι δεν είχαμε προχωρήσει το μέτρο. Παραλάβατε το έργο στο 68% σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Εργοσέ. Το καταθέτω εκ νέου, το κατέθεσε και η εισηγήτριά μας. Παραλάβατε ένα καθαρό νομικό πεδίο, διότι είχε πάρα πολλά προβλήματα η σύμβαση και από το ελεγκτικό συνέδριο και από την Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων. Παραλάβατε μία σύμβαση έτοιμη να υπογραφεί και καθυστερήσατε 2 χρόνια την υπογραφή της. Η δε ολοκλήρωση της σύμβασης για το, τη σύμβαση 717 ήταν στο σχέδιο κυβερνητικού έργου και το 21 και το 22. Αυτά είναι δικά σας έγγραφα. Είναι του Υπουργείου Υποδομών και της μίας χρονιάς και της άλλης, που λέει ο στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου που προβλέπεται στη σύμβαση 717. Εσείς λέγατε ότι κάθε χρονιά είναι... Να μην σας σηκώνω, θα τα καταθέσω όλα μαζί στο τέλος. Ξεχνάτε ότι έχει παραιτηθεί ο κύριος Κατσιούλης, ο διευθυντής του έργου ή της ΙΕΣ, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις τον Απρίλιο του 2022. Ξεχνάτε ότι για το ζήτημα του Σταθμάρχη η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων εντόπισε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ακατάλληλος, ήταν αχθοφόρος και έγινε σταθμάρχης. Ότι δεν υπήρχαν 2 σταθμάρχες σε κάθε κεντρικό σταθμό, όπως υπήρχε κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Τηλεδιοίκηση. Εδώ έγινε το Πανελλήνιο μάρτυρας μιας αισχρής προσπάθειας διαστρέβλωσης και αποπροσανατολισμού. Σόου ενώπιον των τηλεοπτικών καμερών που θέλανε να μας πείσουν ότι δεν είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας και ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργεί. Και έρχεται ο ίδιος ΩΣΕ να πει ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση λόγω της φωτιάς του 2019 και με λίγες χιλιάδες ευρώ θα μπορούσε να επιδιορθωθεί και δεν διορθώθηκε. Γιατί το κάνατε αυτό όμως? Το κάνατε για να υπονοήσετε ότι ο ακατάλληλος σταθμάρχης το μοιραίο βράδυ μπορούσε εντός εισαγωγικών να δει στο σημείο του δυστυχήματος. Αυτό προσπαθούσατε να αποδείξετε και με τις επισκέψεις του κύριου Παπαδόπουλου και με τις επισκέψεις του κύριου Γεραπετρίτη. Και αυτό απλώς δεν είναι αληθές. Αυτό που λειτουργούσε ήταν το σύστημα εισόδου και εξόδου, εποπτείας εισόδου και εξόδου από το σταθμό της Λάρισας, 3 χιλιόμετρα πίσω, 3 χιλιόμετρα μετά, και το σημείο του δυστυχήματος ήταν σημείο τυφλό. Με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, της διοίκησης, των οργανισμών, οι οποίες διοικήσεις, προσέξτε, μετά το δυστύχημα, παρέμειναν στις θέσεις τους. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν πάνω από τα στοιχεία προφανώς, μπορούσαν να επηρεάσουν τα στοιχεία της έρευνας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, κρατήσατε και τον Γενικό Γραμματέα τον αρμόδιο, τον κύριο Ξηφαρά. Φαντάζομαι ότι αξιολογήθηκε ως άριστος. Και ποιον διορίσατε μετά, διευθύνοντας τον ΟΣΕ? Τον υπεύθυνο ασφαλείας κατά τη διάρκεια, κατά τη νύχτα του δυστυχήματος. Δηλαδή αξιολογήθηκε και αυτός ότι έκανε σωστά τη δουλειά του και αναβαθμίστηκε ο άνθρωπος. Η ουσία είναι λοιπόν ότι έχετε τεράστιες ευθύνες. Η δική μας διακυβέρνηση το έργο το προχώρησε λύνοντας και τα νομικά προβλήματα. Και βεβαίως θα πρέπει τώρα να εξηγήσετε, διότι και γι' αυτό έχει γίνει κατά το κοινό λεγόμενο πάρα πολύ φασαρία εντός της Βουλής από τη δική μας την πτέρυγα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις, τι συνέβη με αυτήν την περιβόητη σύμβαση με την Hellenic Train. Τι συνέβη και πώς φτάσαμε από τη δέσμευση που είχε η εταιρεία απέναντι στο δημόσιο να ολοκληρώσει το ETCS και να κάνει 750 εκατομμύρια επενδύσεις στο δίκτυο, σε μία σύμβαση η οποία κατέβασε τις επενδύσεις στα 70 εκατομμύρια και βεβαίως παρέλειψε και την υποχρέωση της εταιρείας μεταφορικού έργου, της Hellenic Train, της πρώην Τρενοσέ, να κάνει
αυτά τα έργα τα οποία είναι και τα κρίσιμα για τα οποία συζητάμε. Εδώ δεν είναι απλά τα πράγματα. Εδώ συγκρούεται η προηγούμενη υπογραφή Καραμαλή με την επόμενη. Και θα πρέπει να εξηγήσετε τι έχει μεσολαβήσει. Μήπως απλώς κατήσχησε η δική σας πρόνοια, η πολιτική και η πολιτική σας κατεύθυνση να κλείσετε το σιδηρόδρομο. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα δεν έχει σιδηρόδρομο, μην γελιέστε. Δεν υπάρχει γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει τρένα, εκτός από τον προαστιακό των Σερών. Δεν μπορείς να πας στην Ξάνθη με τρένο. Στην Αλεξανδρούπολη να υπάρχει ένα δρομολόγιο. Στην Πάτρα ο προαστιακός. Δεν υπάρχει ο προαστιακός. Στον Πύργο που έχουμε τεχνική βάση αλλά δεν έχουμε δρομολόγιο. Για φανταστείτε τεχνική βάση. Υπάρχουν μηχανές μέσα οι οποίες επισκευάζονται καιρό. Τρένο δεν έχουν δει οι άνθρωποι εδώ και 3 χρόνια. Είναι το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχετε στο μυαλό σας ή το μοντέλο ανάπτυξης το οποίο έχετε επιλέξει να υπηρετήσετε. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον, είναι φτηνό μέσο, αλλά φαίνεται ότι οι ανταγωνιστές του έχουν πιάσει στασίδι πάρα πολύ κοντά στα κέντρα λήψης αποφάσεων αυτής της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια την οποία την πλήρωσαν και τα θύματα των τεμπών. Διότι αν δεν υπήρχε αυτή η εγκατάλειψη, εγκατάλειψη για την οποία σας φωνάζαμε, είχαμε γίνει κουραστικοί με ερωτήσεις, με ομιλίες, με παρεμβάσεις, με επισκέψεις, με περιοδίες. Παντού σας λέγαμε εγκαταλείπεται ο σιδηρόδρομος. Σας λέγαμε ότι δεν έχουν σταματημό οι ειδοποιήσεις για καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Και μας κουνάγατε το δάχτυλο ότι κακώς μιλάμε για αυτά. Εμείς όχι μόνο δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αλλά θα αξιοποιήσουμε και το πεδίο της Εξεταστικής Επιτροπής για να συζητηθούν όλα. Και για να έχει αξία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η συνένεσή σας στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, θα πρέπει σήμερα, εδώ, τώρα, να δεσμευτείτε ότι δεν θα ακυρώσετε δια της πλειοψηφίας την κλίση οποιοδήποτε μάρτυρα προταθεί. Σήμερα πρέπει να γίνει αυτό για να έχει αξία η συνένεσή σας, διότι αλλιώς θα έχετε γράψει ακόμα μία μελανή σελίδα στην προσπάθεια συγκάλυψης. Αλλά θα σας πω κάτι, εάν υπάρξει από εδώ και μπρος προσπάθεια συγκάλυψης, σας υποσχόμαστε ότι θα είναι ατελέσφορη, διότι όλα τα πορίσματα, ακόμα και της Επιτροπής Γεραπετρίτη, η οποία διορίστηκε από εσάς, και το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και οι εμπειρογνώμονες των οικογενειών, αλλά και οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες, σας έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα. Κάνουμε λοιπόν το χρέος μας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Και μακάρι όλη η Ελληνική Βουλή να ανταποκριθεί σε αυτό. Ένα. Και δεύτερον, ξεκινάμε και συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα για την αποκατάσταση του σιδηρόδρομου, αυτού του φιλικού μέσου προς το περιβάλλον, αυτού του μέσου που μπορεί να μπει στην καρδιά της ανάπτυξης της Ελλάδας για ένα καλύτερο μέλλον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.